Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Χαιρετώ την όμορφη παρέα μου. Είχα σκοπό να σας δείξω κάνα δύο σχεδιάκια που έχω δει και μου αρέσουν βάσεις για καρφίτσες. Και θα το κάνω, αλλά κάποια φίλη είδε σε κάποιο μου βίντεο ένα που είχα εγώ, μία βάση που είχα εγώ για καρφίτσες, η οποία ήταν όταν ακόμα μάθαινα να πλέκω. Σκέφτηκα λοιπόν να ξεκινήσω από αυτή, η οποία είναι η πιο απλή και εύκολη και είναι απίστευτα φιλική και για αρχάριες φίλες. Ξεκίνησα, έκανα το ένα κομμάτι, είναι πάρα πολύ απλό. Απλά δημιουργούμε ένα στρογγυλό μοτίφ, όπως οι περισσότερες γνωρίζουμε, είτε από βάσεις για τσάντες, είτε ότι πολλά πράγματα άλλα που έχουμε κάνει. Κάνω το μαγικό μου κύκλο, διπλώνοντας το νήμα γύρω από το χέρι μου, μπαίνω στο από κάτω νήμα, τραβάω το από πάνω, κάνω μία στροφή το βελονάκι μου και αμέσως παίρνω νήμα για να κάνω ένα ρίχτο να στερεώσω αυτό που μόλις έκανα. Στο μαγικό κύκλο κρατάμε πάντα τα δύο νήματα από αυτή την πλευρά με το χέρι μας σταθερά. Για να μην το χάσουμε αυτή την ουρά, να μην τη χάσουμε, να μην μπει μέσα, πρέπει να την μπλέκουμε μαζί. Μέσα σε αυτό τον κύκλο λοιπόν, πιάνοντας και τα δύο νηματάκια μας, κάνουμε 6 άριχτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πιάνουμε την ουρίτσα μας και το σφίγγουμε καλά. Θα μπω στο πρώτο μου άριχτο που δημιούργησα, στο πρώτο άριχτο, για να κλείσω με βουβό. Εγώ όμως πάντα πιάνω και την ουρά το νήμα μέσα και την κλείνω και την μπλέκω για λίγο μαζί, γιατί αλλιώς λασκάρει πάρα πολύ εύκολα η τρυπούλα που έχουμε κάνει. Ενώ τώρα θα το κρατήσω όσο μπορώ περισσότερο έτσι σταθερό, να μην ανοίξει ο κύκλος μου, η κεντρική τρυπούλα. Μία λυσίδα στον αέρα και μπαίνω ακριβώς στον ίδιο πόντο και κάνω δύο άριχτα. Στον επόμενο πόντο δύο άριχτα. Δύο άριχτα θα κάνω και στους 6 πόντους, οπότε η δεύτερη σειρά μου θα καταλήξει με 12 άριχτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα άριχτα. Αφήνω την ουρίτσα μου πίσω τώρα και πάω και κλείνω στον πρώτο πόντο που ξεκίνησα με βουβό. Αυτό το νήμα η αλήθεια είναι ότι είναι βαμβακερό, οπότε και πλένεται και όλα κομπλέ, αλλά με έχει εκνευρίσει απίστευτα γιατί είναι τα 100% βαμβακερά που διαχωρίζονται. Και πάει και μπλέκεται το βελονάκι μου μέσα και με νευριάζει. Μία λυσίδα στον αέρα, μπαίνω στον ίδιο πόντο, κάνω ένα άριχτο και στον επόμενο πόντο κάνω πάλι αύξηση με δύο άριχτα. Στον επόμενο ένα άριχτο, αμέσως μετά δύο άριχτα. Η τρίτη μου σειρά πηγαίνει ένα άριχτο, μία αύξηση, ένα άριχτο, μία αύξηση. Δύο πόδι μου έμειναν, άριχτο, και για να είμαι σωστή θα πρέπει να τελειώνω πάντα με αύξηση τη σειρά μου. Γιατί έχω ξεκινήσει με ένα άριχτο.
Κλείνω με βουβό στο πρώτο μου άριχτο. Μία λυσίδα στον αέρα, στον ίδιο πόντο άριχτο που έκλεισα με βουβό, στον επόμενο άριχτο, στον τρίτο πόντο πια κάνω αύξηση. Η τέταρτη σειρά μου, 1, 2, 3, τέταρτη, είναι 2 άριχτα, 1 αύξηση. 2 άριχτα, 1 αύξηση. Έκανα την αύξησή μου, κάνω 1 άριχτο, 2 άριχτα, αύξηση. Ένα άριχτο, 2 άριχτα, αύξηση. Ένα άριχτο, 2 άριχτα, αύξηση. Άριχτο, άριχτο, αύξηση. Άριχτο, άριχτο και για να είμαι σωστή, στο τελευταίο μου πόντο έχω αύξηση. Προφανώς και χρησιμοποιείτε ό,τι χρώματα θέλετε και ό,τι νήμα θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε πολύχρωμο, μπορείτε να το κάνετε με ένα, με δύο, με τρία. Εγώ επέλεξα τα δύο πρόχειρα, είχα δύο πρόχειρα νήματα δίπλα μου, αυτά τα βαβακερά που σας είπα, και έκανα μία, δύο, τρεις, τέσσερις σειρές με το άσπρο χρώμα. Έχω κάνει τις τέσσερις σειρές και κόβω το νήμα. Προσέξτε λίγο τώρα, γιατί βλέπω καμιά φορά στο Facebook, σε άλλες ομάδες, οπουδήποτε, ποστάρουν στρογγυλά πλεκτά και η ένωση όταν είναι στραβή και φαίνεται, κάνει μπαμ στην αλλαγή χρώματος, είναι λίγο περίεργο. Δείτε εδώ, είναι ολοστρόγγυλο το άσπρο και δεν έχει πουθενά ένωση. Δεν ενώνω το χρώμα μου λοιπόν το επόμενο εδώ, κλείνω, κόβω. Και κλείνω σαν να κλείνω το πλεκτό μου εντελώς, όπως κάνω και με τις τσάντες που σας έχω δείξει πολλές φορές. Μπαίνω από πίσω προς τα μπροστά στο τελευταίο άριχτο, τραβάω το νήμα μου πίσω, αυτός είναι ο τελευταίος πόντος που έπλεξα. Μπαίνω στην πίσω θηλιά μόνο, από κάτω προς τα πάνω, και αυτό το νήμα που έφερα πίσω την πρώτη θηλιά, το παίρνω και το βγάζω προς τα κάτω. Δείτε. Δεν φαίνεται καν ότι έχει γίνει ένωση. Για να μην με μπερδεύουν οι κλωστές, την αρχική, την οποία τη στερέωσα πλέκοντας τη μέσα, την κόβω. Αυτή δεν την κάνω τίποτα, θα την μπλέξω τώρα μαζί με το ροζ για να σταθεροποιηθεί. Παίρνω λοιπόν το επόμενο χρώμα μου. Και μπαίνω σε ένα τυχαίο σημείο, σε ένα οποιοδήποτε σημείο. Λοιπόν, θα πρέπει να θυμόμαστε με πόσους πόντους ανάμεσα στις αυξήσεις σταμάτησα τη σειρά μου. Ακόμα και αν δεν θυμάστε όμως, είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ή κοιτάτε πόσους μονούς πόντους έχετε αφήσει, εδώ φαίνονται αυτοί οι δύο και μετά είναι αμέσως η αύξηση, ή μετράτε και λέτε στην πρώτη σειρά έκανα όλο αυξήσεις σε κάθε πόντο, στην επόμενη έκανα ένα άριχτο μία αύξηση και σε αυτή τη σειρά έκανα δύο άριχτα μία αύξηση. Άρα τώρα πρέπει να κάνω τρία άριχτα και μία αύξηση. Μία λυσίδα στον αέρα. Στον ίδιο πόντο κάνω το άριχτό μου. Και πιάνοντας μαζί και το νήμα, συνεχίζω. Άριχτο στον επόμενο πόντο, είπαμε τρία άριχτα. Άριχτο στον επόμενο πόντο. Έκανα τρία άριχτα. Τώρα θα πρέπει να κάνω αύξηση. Ένα. Δύο. Πάμε.
3 άριχτα μια αύξηση. 1, 2, 3. Αύξηση. Τρία άριχτα. 1, 2, 3 και αύξηση. Τώρα έχω φτάσει εδώ που είχα το άσπρο νήμα, το οποίο θα το πλέκω τώρα μέσα. Δεν θα τα αφήσω και μου ξυλωθούν οι πόντοι μου. 1, 2, 3 άριχτα, αύξηση. Φτάνω μέχρι το τέλος της σειράς έτσι και για να είμαι σωστή θα πρέπει να καταλήξω με αύξηση. Τελευταία αύξηση για αυτή τη σειρά. Κλείνω στο πρώτο άριχτο αυτής της σειράς, στην κορυφή του με βουβό. Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Δύο, τρία, τέσσερα άριχτα σε αυτή τη σειρά και μετά η αύξηση. Αν είστε εξοικειωμένοι και πιο έμπειροι στο πλέξιμο, σε ένα κύκλο, οι πιο έμπειρες δεν χρειάζεται να μετράνε άριχτα, γιατί θα έχουν προσέξει ότι πάντα η αύξηση της επόμενης σειράς γίνεται στο δεύτερο άριχτο της αύξησης της προηγούμενης σειράς. Εδώ δηλαδή στην αποκάτω σειρά, εδώ έχω 2 άριχτα που είναι η αύξησή μου. Εάν έχετε προσέξει, κάθε φορά που μετράτε και έρχεται η ώρα να κάνετε αύξηση, είναι ο δεύτερος πόντος της προηγούμενης αύξησης, της προηγούμενης σειράς. Και αν δεν το έχετε προσέξει οι πιο αρχάριες φίλες, δείτε το τώρα που θα το πλέκετε και όταν καταλάβετε που πατάτε, θα δείτε ότι μετά δεν χρειάζεται να μετράτε τα άριχτά σας ενδιάμεσα. Γιατί όταν είναι ένας τόσο μικρός κύκλος, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα να μετρήσουμε 4, 5, 6, 10 άριχτα. Όταν κάνω ένα πολύ μεγάλο project, ακόμα και ένα χαλάκι, δεν είναι εύκολο πάντα να έχουμε την προσοχή μας να μετράμε τους πόντους. Αν λοιπόν προσέξετε ότι κάθε φορά που κάνετε αύξηση πατάτε στο δεύτερο πόντο, θα εξοικειωθείτε και δεν θα χρειάζεται να μετράτε. Και είμαι στην αύξησή μου και κλείνω με βουβό. Έτσι συνεχίζουμε για όσες σειρές θέλουμε, ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Εγώ έχω κάνει 4 σειρές με λευκό όπως σας είπα και 4 σειρές με ροζ με αυξήσεις, τηρώντας τις αυξήσεις μου. Δηλαδή τώρα είμαι στα 4 αύξηση, 5 αύξηση, 6 αύξηση και σταμάτησα να κάνω αυξήσεις και έκανα άλλες 2 σειρές με άριχτα σκέτα, έτσι όπως ήταν η πόντη μου, χωρίς να κάνω αυξήσεις. Και γλυκαίνει λίγο αυτό που γίνεται εδώ με τις μύτες στον κύκλο μας
και δεν με ενοχλεί να κάτσει προς τα μέσα, γιατί έτσι και αλλιώς αυτό θα κάνω, θα τα ενώσω έτσι. Κάντε μου λοιπόν όσες σειρές θέλετε εσείς. Συγγνώμη, να σας πω διαστάσεις από αυτό. Ανάλογα το νήμα σας και το βελανάκι σας. Εγώ το έκανα 10 εκατοστά. Με τις ενώσεις μου όλα αυτά θα φτάσει 11 εκατοστά. 11 με 12 εκατοστά. Και θεωρώ ότι είναι μια χαρά το μέγεθός του. Αν το νήμα σας είναι πιο χοντρό και θέλετε ένα τέτοιο μέγεθος, κάντε λιγότερες σειρές με λιγότερες σειρές. Πλέξτε στον κύκλο σας. Εάν πάλι το θέλετε μεγαλύτερο, προσθέστε σειρές. Θα ολοκληρώσω, είπαμε, άλλες δύο σειρές με αυξήσεις και δύο σειρές χωρίς αυξήσεις. Όσους πόντους έχω αυτούς θα πλέξω για δύο σειρές και επιστρέφω. Ολοκλήρωσα όλες τις σειρές. Στο δεύτερο κύκλο δεν κόβω το νήμα μου. Θα μπω να κλείσω με βουβό και θα πάρω το δεύτερο δίσκο και θα βάλω ανάποδη με ανάποδη. Και θα αρχίσω να ενώνω με άριχτα, πόντο πόντο. Οι πόντοι μου είναι ίδιοι, έχω κάνει δύο ίδιους δίσκους, οπότε πόντο πόντο ενώνω. Πιάνοντας όλη τη φυλιά και από μπροστά και από πίσω. Συνεχίζω και ενώνω μέχρι εδώ, να αφήσω ένα κενό ώστε να χωράει να γεμίσω το λουλούδι μου. Ενώστε μου μέχρι κάποιο σημείο και γυρίζω και επιστρέφω. Ένωσα μέχρι αυτό το σημείο που σας είπα και μέσα πρέπει να το γεμίσουμε. Χρησιμοποιώ συνήθως τη γέμιση από τα μαξιλάρια, αυτό που είναι σαν βαμβάκι. Με την αλλαγή που έκανα όμως στο στούντιο εδώ για να γράφω, δεν μπορώ να βρω που τα έβαλα, οπότε έβαλα μέσα τούλι. Έβαλα μπόλικο τούλι, το πίεσα. Θέλω να συνεχίσω πρώτα το κλείσιμο και μετά να το στρώσω με τα χέρια μου. Τώρα θα το στρώσω. Η γέμιση δηλαδή πρέπει να είναι ή το βαμβάκι ή το τούλι ή το ειδικό αυτό για τα μαξιλάρια γέμιση, για να μπορεί να περνάει η καρφίτσα εύκολα. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε κάτι άλλο, πανιά ή οτιδήποτε άλλο. Θα στερεώσω πρώτα από την καλή πλευρά που φαίνεται η αλυσίδα, η ένωση. Θέλω να μου πάρετε ένα κουμπί, ό,τι κουμπί θέλετε, αρκεί όμως να έχει λίγο μεγάλες τρυπούλες, για να μπορεί να περνάει μια χοντρή βελόνα.
ένα κομμάτι νήμα, είτε άλλο χρώμα, είτε το χρώμα που πλέκατε μέχρι τώρα. Αρκετά μεγάλο. Και θα ξεκινήσω. Θα μπω στο κέντρο και θα κοιτάξω να βγω πριν το κέντρο. Αφήνω αυτό το νήμα από κάτω για να το στερεώσω μετά. Παίρνω το κουμπί μου. Μετά το κέντρο και να βγω στο κέντρο. Περίπου. Κάνω τώρα ένα πρόχειρο κόμπο εδώ. Σφίγγοντας πάρα πολύ το πλεκτό. Θα συνεχίσω και θα μπαίνω από το κέντρο κάτω, βγαίνοντας επάνω στο κουμπί. Σφίγγοντας πολύ. Να μου πατηθεί μέσα το κέντρο μου. Θα ξανακάνω κόμπο για να τα σταθεροποιήσω πιο εύκολα. Το κάνω αυτό. Και εκτός κουμπιού. Κάνω μισή στροφή, πάω επάνω, μπαίνω στο κέντρο εκτός κουμπιού. Θα σφίξω. Μία στροφή από το κουμπί μου, πάω κάτω ευθεία, μπαίνω στο κέντρο, εκτός κουμπιού πάλι, θα σφίξω, στροφή γύρω από το κουμπί μου για να σταθεροποιήσω. Εκτός κουμπιού βγαίνω. Κάτω το κουμπί όμως, Κοιτάω να το χωρίσω πρώτα στα τέσσερα να είναι ίσια. Γύρω το κουμπί στροφή, πάω από την κάτω πλευρά. Και τώρα χωρίζω στη μέση. Όμορφα, να είναι ίσια τα δύο κομμάτια. Προσπαθώ. Στην άλλη.
ξανά στροφή για να πάω στην πλευρά που θέλω. Και στην τελευταία. Εδώ μπαίνω μέσα στο κουμπί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Και στερεώνω κανονικά. Λοιπόν, αν εδώ από κάτω δεν σας βγει πολύ ωραίο, έχετε πατήσει σε πολύ διαφορετικές πλευρές και φαίνεται, πάρτε άλλο ένα κουμπάκι και ράφτε το από αυτή την πλευρά, παράδειγμα τώρα αυτό, για να καλύψετε, τυχόν εδώ άσχημες βελονιές. Τα έχω δώσει κόμπο, οπότε δεν χρειάζεται να στερεώσω τίποτα. Απλά τα περνάω από κάτω για να τα κόψω μακριά από τον κόμπο. Το λουλουδάκι μου για τις καρφίτσες είναι έτοιμο. Ξεκίνησα από το πιο απλό σχέδιο για αρχάριες φύλες και θα σας κάνω και κάποια ακόμα που μου αρέσουν πάρα πολύ, ακόμα και για να μας ανοίγει η διάθεση στο χώρο που πλέκουμε ή ράβουμε ή φτιάχνουμε τις τσάντες μας που χρησιμοποιούμε τις καρφίτσες μας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.